εδώ, δίπλα στα παιδιά που αγαπάνε το παιχνίδι και σας ακολουθούν. Φυσικά και εμείς είμαστε εδώ δίπλα στα παιδιά, θα είμαστε πάντα δίπλα στα παιδιά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας, νομίζω ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Πώς νιώθεις που όλα τα παιδιά έβλεπαν τόσο πολύ το παιχνίδι, το παίζουν στο σχολείο, όπου βρεθούν, μιλάνε γι' αυτό, έχει γίνει νομίζω η καθημερινότητά τους πια. Το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πάνο που είχε αυτή την ιδέα εδώ, στον κύριο Ντομαρά που το γνωρίζω προσωπικά γιατί είναι και ο πρώτος προπονητής του γιού μου. Και ξέρω την αγάπη τους για τα παιδιά. Περιμένω ξέρω την αγάπη κιόλας του Πάνου για το Survivor. Και τη στήριξη πάρα πολύ του Στέλιου εδώ που ήρθε. Όχι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και δείχνει πώς μπορούμε με σωστό τρόπο να συνεργαζόμαστε άνθρωποι μέσα από το παιχνίδι και να προβάλλουμε πράγματα που αφορούν τα παιδιά. Και ο Στέλιος το κάνει. Και ο περισσότερο από όλα. Εμένα. Ήταν και από τους καλύτερους παίκτες, δεν το ξέραμε αυτό. Μία φορά τον κέρδισε σε παζλ, να το θυμόμαστε λίγο αυτό. Θέλω να το πω. Μία φορά τον κέρδισε σε ένα παζλ και ήταν η πρώτη φορά και τελευταία. Μετά με κέρδισε συνέχεια. Σημαντικό άθλημα το παζλ. Παίζει ρόλο όμως γιατί μερικοί κολλάνε στο παζλ. Εντάξει, οξυδέρκεια. Έχει και λίγο οξυδέρκεια. Μερικοί κολλάνε στο παζλ. Πάντως επειδή είναι για παιδιά, εμείς περιμέναμε και επειδή είπε ότι ήταν και προπονητής του γιου σου, περιμέναμε να έρθει σε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ, θα το φέρω μια άλλη μέρα, απλά επειδή δεν έχει ακόμα αντιληφθεί τι γίνεται, δεν μπορεί να το καταλάβει ο γιος μου και αισθάνεται λίγο άβολα και ζηλεύει όταν βγαίνω φωτογραφίες με άλλα παιδάκια. Δεν θα μπορούσα να δώσω εδώ σε όλα τα παιδιά του κόσμου ό,τι μου ζητήσουν, να παίξω μαζί τους, να φωτογραφηθώ μαζί τους και δυστυχώς και για το γιο μου και για εμένα ήρθα μόνος μου. Παίζει αθλήματα και αυτό, Survivor. Όλη την ημέρα. Και είναι και ο Τσάν ή ο Μάριος. Ποιο υποστηρίζει? Τον Ορέστη. Νομίζω τον Ορέστη. Είμαι σίγουρος, το ξέρω, το έχω ακούσει. Και καμιά φορά μου λέει ότι είναι η Κισάρα. Στέλιο, πώς νιώθεις τώρα που περπατάς και λένε τα παιδάκια, ο Χανταμπάικς, ας πούμε. Πώς νιώθεις που το ακούς αυτό? Το λέγανε και πριν. Νομίζω ότι βλέπουν κάτι από τη θετική πλευρά, τα αθλήματα. Όπως λένε για όλους τους παίχτες. Το βρίσκω πολύ, πολύ καλό. Πολύ όμορφα και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, για να κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ για τα παιδιά. Θα συμμετέχεις και εσύ, ας πούμε, σε ομάδες και θα παίξεις με τα παιδιά? Αν με παίξουν, θα παίξω. Τι βλέπεις τον Πάνο που δεν έχει αλλάξει ακόμα μπλούζο? Ο Πάνος θα το συζητήσουμε μετά με κλειστές κάμερες, θα του πω δύο λόγια. Ελπίζω να μην είναι η ίδια, να έχεις 5-6 για να αλλάξεις. Σου λέω, έχω πληθεί. Ναι. Έχουμε πάθει με τα αστέρια. Είναι κανόνα, είναι αστεράτη όλοι. Μα θα βάλω και το γιο να τη φορέσει και θα σου πω εγώ μετά τι έγινε να γίνει. Αστέρια παντού. Ναι, και καπέλα. Έχει βγει και σε ρολόι. Και σε ρολόι. Νομίζω τα παιδιά πρέπει να περνάνε όμορφα, να επιλέγουν όποιο παιχνίδι τους αρέσει, όποιο παίχτη τους αρέσει από το Survivor. Και εμείς θα είμαστε δίπλα τους, να τους αγκαλιάσουμε και να τους στηρίζουμε. Ο δεν έχει φύγει. Εντάξει, έκανα πολλές ώρες εγώ ηλιοθεραπεία στο Survivor. Ο Πάνος είναι σε καλύτερη. Ο Πάνος δεν έβγαζε την πλούζα μου τώρα. Ο Πάνος δεν την έβγαζε. Πάει και το καθόλου. Ξέρεις τι, γεια σας. Φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.